Τον λόγο έχει τώρα η κυρία Μακρύ, η οποία έχει προσωπική γνώση του προσώπου και θα μας καταθέσει κάτι από τις εμπειρίες της. Παρακαλώ. Σεβαστοί καθηγούμενοι, σεβαστές γερόντισες, σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, αλυσμόνητε και αγιότατε γέρον Ιάκωβε, για σένα ισχύει ο λόγος του Αποστόλου Παύλου, τον αγώνα των καλών ηγόνισμε, των δρόμων τετέλεκα, την πίστην τετήρικα. Λοιπόν, από κοιτέμι ο της δικαιοσύνης Στέφανος, ον αποδόσιμη Κύριος, εν εκείνη τη μέρα ο δίκαιος Κρητής. Σήμερα κλήθηκα κι εγώ ως ομιλήτρια ανάμεσα σε ανθρώπους που γνώρισαν από κοντά το μεγάλο Άγιο των ημερών μας και ευχαριστώ την Οργανωτική Επιτροπή που με τίμησε. Βέβαια, μόνον οι Άγιοι μπορούν να μιλούν για Αγίους και να εκφράζουν ακριβώς αυτό που ήταν. Εμείς, οι κοινοί θνητοί, τολμάμε να το κάνουμε έχοντας επίγνωση της αδυναμίας μας και με την πίστη και την ελπίδα ότι η χάρη του Αγίου θα μας σκεπάζει και θα μας βοηθήσει. Παρά την αναξιότητά μου, λοιπόν, θα προσπαθήσω να ασχοληθώ ακροθυγώς με το θέμα το οποίο ανέλαβα μέσα στο λίγο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. Τον τρόπο που δίδασκε και νουθετούσε ο Άγιος Γέροντας Ιάκωβος και το πώς μιλούν οι άλλοι γι' αυτόν. Για το δεύτερο σκέλος του θέματος θα βοηθηθώ από τη σειρά εκπομπών αφιερωμάτων που πραγματοποιήσαμε υπό την αιγίδα της Ιεράς Μονής του Οσίου Δαβίδ, καταρχάς για το ραδιοσταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και έπειτα και για άλλους ραδιοσταθμούς. Όσον αφορά για το πώς δίδασκε και νουθετούσε ο Γέρον Ιάκωβος, θα πούμε καταρχάς ότι ποτέ δεν κήρυται από άμβονος, αλλά μιλούσε εντελώς σε διαπροσωπικό επίπεδο στο αρχονταρίκι της Μονής μετά από κάθε ακολουθία. Αφιέρωνε μισή ώρα, μία ώρα, μια μισή ώρα, ακόμα και περισσότερο. Μιλούσε για τη ζωή του, ανέφερε θαύματα του Οσίου Δαβίδ και του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου και διηγεί του περιστατικά διάφορα, φαινομενικά άσχετα, που όμως αφορούσαν προβλήματα των παρόντων, οι οποίοι το καταλάβαιναν και έτσι παρηγορούνταν και νουθετούνταν και έβρισκαν λύσεις στα προβλήματά τους και απαντήσεις στα ερωτηματικά τους. Δηλαδή, ο απλούς και ταπεινός Ιάκωβος, που ζητούσε συνεχώς συγχώρεση όταν μιλούσε, νουθετούσε απλά και ταπεινά, με αγιοπνευματική χάρη, όχι γιατί ήταν αγράμματος, αλλά για να ακούγονται πιο γλυκοί συλλόγοι του και να ακουμπούν απευθείας στην καρδιά όσων τον άκουγαν και ο καθένας να εκλαμβάνει ότι τα λόγια του τον αφορούσαν προσωπικά και έτσι όλοι να φεύγουν από εκεί λυτρωμένοι. Από την άλλη, ο απλούς και αγράμματος Άγιος, όταν μιλούσε για δογματικά θέματα, κανένα λάθος δεν έκανε, γιατί ήταν φωτισμένος και γνώριζε και εφάρμοζε στη χριστομίμητη ζωή του τον νόμο του Ευαγγελίου. Ο μακαριστός Μητροπολίτης Χιατής της κυρός Αντώνιος ομολόγησε ότι ένα μήνα περίπου πριν την κοίμηση του γέροντος Ιακώβου συζητούσε επί 3 ώρες μαζί του για λεπτότατα δογματικά θέματα και λάθος ουδέν ο πατήρ Ιάκωβος. Και συνέχισε ότι γι' αυτόν ισχύει ο λόγος του Αγίου Άνου του Χρυσοστόμου. Αρετή ανθρώπου εστίν ή των αληθών δογμάτων ακρίβεια και η κατά των βίων ορθότης. Θα ήταν παράληψη να μην πούμε ότι οι λόγοι του γίνονταν ακόμα πιο γλυκείς, γιατί διακρινόταν από εκείνο το ευλογημένο χιούμορ του και τη μιμητική ικανότητά του. Μιμήτω τους χωρικούς και τον τρόπο ομιλίας τους. Μιμήθηκε ακόμη και τον αρχιερέα με την ποιμαντορική του ράβδο στο χέρι, κάτι που δεν συνήθιζε να κάνει, για να διδάξει στον πανιερότατο μόρφου νεόφυτο πώς να μην περπατάει και κορδώνει όταν στα πολύ μελλοντικά χρόνια θα γινόταν αρχιερέας. Σε αυτό το σημείο, για να γίνουν ζωντανά αυτά που λέμε, θα ακούσουμε τον ίδιο το γέροντα Ιάκωβο να μιλάει σε ένα και μοναδικό αρχονταρίκι που εμείς μαγνητοφωνήσαμε σε 9 χρόνια κοντά του. Εδώ θα πούμε ότι πολύ λίγα τέτοια αρχονταρίκια μαγνητοφωνήθηκαν και τα περισσότερα από αυτά με πολύ κακή μαγνητοφώνηση. Δεν συνέβη ότι με τους άλλους γεροντάδες της εποχής μας. Τα σοβαρά λόγια του γέροντος Ιακώβου γράφτηκαν περισσότερο στις καρδιές και τη μνήμη των ανθρώπων που τον έζησαν παρά σε χαρτί και μαγνητόφωνο. Θησαυρούς βέβαια αποτελούν τα λίγα μαγνητοφωνημένα λόγια του που διασώθηκαν. Θα ακούσουμε τώρα 2 μικρά αποσπάσματα
Το ένα αναφορικά με ένα θαύμα σε ένα παιδί στη Σπάρτη και το δεύτερο μια συνομιλία με ένα χωρικό. Από τη Σπάρτη, πάλι το ίδιο. Ένας παλιός Χρυσόστομος Σταυρόπουλος, ένας γερουγούς, εκεί πρώτος συγκύρος και της Σπάρτης, ήταν μια σχολιά, ήταν ψάρι του, ξαφνικά τη νύχτα, αρρώστησε και έπαθε το παιδί μια σχολιά αιμορραγία, είχε αίμα από τον νεφρό και στον εγκέφαλο ένα νεφρό. Πήρε και ο παλιός Χρυσόστομος στην θέση του καλή ώρα, δεν θα τον πάτερ. Τι θέλετε, παιδί, δεν θέλω πάτερ, μου λέει αυτό. Πάτε να δώσετε ένα θαύμα που λέει στον γαμπρό μου το χρόνι, που ήταν άρρωστο όταν έκανε καλά όλα το καλοκαίρι, να βοηθήσει το προστάλι το παιδί τους. Και είπε αυτό, θα σου πει ο ίδιος πάτε. Πάτε μου λέει, είμαι λογχρόνης λέει, πολύ χρόνο λέει, λογχρόνης της Σπάρτη. Πάτε μου λέει, όλα μου τα χρόνια είχα να συνεχώ με τον κέφαλο. Χωρίς την κυβερνητά μου ούτε στο κατάστημα μου να πάτε, στην κυβερνητά μου να πάτε, στα γραφεία μου από πού να πάτε. Και ερχόμαστε στα γιορτά καλοκαιράκι, με σταυρώσουμε την Αγία Καραμπάδοτα, να λεπτά στο κεφάλι μου. Και ο θεάμος πάτη μου λέει, έγινε καλά ούτε κεφάλι πονάω, ούτε στην εισπέρνα. Ας πέντε έχω να περάσει, δηλαδή και στο παιδί μου μπροστά. Και το παιδί σας, όταν μου λέει, το παιδί μου ραγία και πεθαίνει το παιδί μου, συνέχεια, είναι γιατί ήρθα στο σπίτι μου. Και αυτή η πάτη μου έχει και μάθημα στο κεφάλι. Είπαν γιατί η πρώτη κάθε περίπτωση στο παιδί του νεφρού, υπάρχει τρόπο να γίνει καλά. Για τον εγκέφαλο, ούτε φάρμακο, ούτε θεραπεία υπάρχει. Εμείς πάντα με πήραμε, λέει, να σας παρακάσω να το πείτε στον άλλο. Ακούστε να σας πω. Το παιδί θα γίνει καλά, μην στραχωριέστε. Μόνο λέω αυτή τη στιγμή με κατακαμπώ κάτω. Δεν παρακαλώ στον Άγιο το κελάκι μου που είμαι. Παρακαλώ στον Άγιο να προφτάσει. Με τι τρόπο θα φτάσει ο Άγιος δηλαδή, το ξέρει εκείνος στη Σπάρτη. Σε πέντε λεπτά να είσαι στη Σπάρτη, στο σπίτι σας, να δώσει την ίδια και την υγεία στο παιδί σας. Έχετε πει στην Θεού, ετύπωτο φύσιλο ο Χριστός μας. Πιστεύομαι, Πάτερ μου, πιστεύομαι. Κάνε μια προσευχή γέροντα. Και εμείς θα βοηθήσουμε πολύ το μοναστήρι. Αμέσως λέγω άλλη μου, δηλαδή. Πρόθεση να πας σε πέντε λεπτά, να πας σε Σπάρτη. Με τι θα πας, με αυτό που θα πας, του λέγω με ό,τι θα πας, τι γίνει άλλη μου, δηλαδή. Κάνε να πας εκεί πέρα, να βοηθήσεις με σχέδια τον Άγιο τον Κωνσταντίνο. Έκαμε την παράδοση μετά, το παιδί λειτουργεί, μετά τη λειτουργία παίρνει τηλέφωνο και ό,τι ο θάνατος το παιδί σας έγινε τελείως καλά. Δηλαδή που σας κουράσαμε. Ό,τι ήξερα παιδιά που σας το είπα. Δεν πιστεύω να σας είπα και κανένα άτομο. Ό,τι μου φώτησε ο Θεός είπα. Να πηγαίνει στην Εκκλησία, να προσεύχεστε, και στην Εκκλησία βρίσκομαι υγεία παρηγορία τη ψυχή. Την μέρα που γεννιόμεθα. Μέχρι την ώρα που θα φύγουμε, περνάμε από την Εκκλησία. Όλη μέρα να κουράσουμε. Κάποτε λέγω ένα χριστιανό πριν 30 χρόνια. Λέω να πα ξεμολύσει τα κρυμμουλού, να πα στην απέστη εκκλησία. Τι λε, παπά μου, εγώ είμαι νέο άνθρωπο, με 65 χρόνια παπά. Με 100 χρόνια δεν πάω. Ναι, αλλά τι πώ σου είπε, θα ζήσει 100 χρόνια. Παπά μου, νέο άνθρωπο, παπά, έχω το κουράγιο μου. Τώρα και έχω. Α, πάω και στα πέφτια, εργάζομαι, παπά. Και το είμαι σήμερα, είσαι σε μια ώρα, όμως πεθαίνεις. Σε βάζω στο χώμα, σε πει το σώμα σου με στο χώμα. Δεν είναι μόνο το σώμα, έχω και ψυχή του λέγω. Α, παπά μου, τι ψυχή, παπά δόλα, να πάμε να πιούμε. Ναι, παιδί μου, αλλά με σκέφτε, πάρε και ψυχή, πάρε και ζωή αιώνιος. Μετά από τη ζωντανή παρουσία του ανάμεσά μας, θα πούμε ότι γραπτό μνημείο δεν άφησε ο γέροντας κανένα, εκτός από τις επιστολές του, που κι αυτές λιγοστές περισσώσονται. Εδώ θα αναφέρουμε ότι μόνο την ημέρα της κοιμήσεώς του έγραψε ο ίδιος 6 γράμματα και υπαγόρευσε άλλα 8 σε αδελφό της μονής. Είχε την αρχή και την τάξη να απαντά σε όλους ο ίδιος. Όταν όμως τα γράμματα ήταν πάρα πολλά, γιατί συχνά ήταν εκατοντάδες, όσα δεν πρόφθανε να απαντήσει, πήγαινε μπρος στην εικόνα του Οσίου Δαβίδ, τα ακουμπούσε και έλεγε «Οσιέ μου, όλα τα προβλήματα των αδερφών μου αυτών των γραμμάτων τα αναποθέτω σε σένα και σε παρακαλώ, βοήθησέ τους». Θα μου επιτρέψετε να διαβάσω δύο τέτοιες επιστολές που μας εμπιστεύτηκαν άνθρωποι που συνέβαλαν στις εκπομπές για τον Γέροντα Ιάκωβο με τις μαρτυρίες τους. Τη μία την έστειλε ο Γέροντας στον κύριο Δημήτριο Γκανόγιανη, δάσκαλο στο Δρυμώνα, ένα χωριό πάνω από τον Όσιο Δαβίδ, όταν ήταν δόκιμος αξιωματικός στην Υγρήτα Σερών το 1973 στο 564 τάγμα πεζικού. Ιερά Μονή Γέροντος, τη Δευτέρα Μαΐου 1973. Αγαπητέ μου Δημήτριε, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά, ευχαριστώ θερμός δια τας ευχάς σας. Αντεύχομαι υγείαν και χαράν και καλός πολίτης. Η χάρις του Οσίου Δαβίδ να σε επισκιάζει και ευλογεί πάντοτε. Οι γονείς σου και αδερφοί σου είναι καλά, μην ανησυχείς. Και πάλιν ευχαριστώ πολύ διόλα. Μετευχών ιερομόναχος Ιάκωβος Τσαλίκης. Έτσι στήριζε και κρατούσε κοντά στην πίστη έναν στρατιώτη.
Στη συνέχεια θα διαβάσουμε μια επιστολή στον κύριο Νικόλαο Κούβαρη, κάτοικο Πειραιά και καταγόμενο επίσης από το Δρυμώνα. Ο κύριος Νίκος υπήρξε ναυτικός και ταξίδευε στους μακρινούς ωκεανούς. Θα διαπιστώσουμε πως ο γέροντας τον στήριζε, τον δίδασκε, τον ουθετούσε, τον παρηγορούσε, τον κράταγε κοντά στην ελπίδα και τον Χριστό. Η Ιερά Μονή Οσίου Δαβίδ, τη 6η Τρίτου 1975. Αγαπητέ μου Νίκο, χαίρε εν Χριστώ πάντοτε. Έλαβον την αγαπητήν σου επιστολήν και χάρηκα πολύ δια το αίσιον της καλής σου υγείας. Δεν φαντάζεσαι πόσον χάρηκα όταν έλαβον το γράμμα σου και είδα ότι είσαι καλά. Σε ευχαριστώ θερμώς για όλα όσα μου γράφεις. Χάρηκα που έχεις και καλόν κόσμο και εργάζεσαι ήσυχος. Πιστεύω θα είναι ωραία στη Βραζιλία. Αλλά καλύτερα, Νίκο μου, είναι και η δική μας πατρίδα. Νίκο αγαπητέ, δεν έπαυσες να μας θυμάσαι και αγαπάς παρόλον που βρίσκεσαι μέσα στα πελάγη και σε ξένες χώρες. Και εμείς ποτέ μας δεν σε ξεχνάμε. Στην προσευχή μας κάθε ημέραν παρακαλούμε τον Όσιον Δαβίδ δια την υγείαν και προστασίαν σου. Η χάρις του Αγίου να σε επισκιάζει και χαρίζει υγείαν και ευλογίαν ουράνιον. Έχετε την ευλογίαν του Οσίου Δαβίδ, ευχάς των γονέων σου και συγγενών σου, αγάπη των πατέρων Κυρίλου και Σεραφείμ. Νίκο μου, να προσέχεις όσον δύνασαι. Πίστευε στο Θεό και όλα θα γίνουν καλά. Με τευχόν και αγάπης Χριστού, ιερομόναχος Ιάκωβος. Όλοι στο σπίτι σας υγιένουν. Καλή αντάμωση, ο Χριστός μαζί σου. Οφείλω να πω ότι οι επιστολές του δεν έχουν ορθογραφικά λάθη και είναι γραμμένες με ωραία καλλιγραφικά γράμματα, παρόλο που ο γέροντας τελείωσε μόνο το δημοτικό, υπήρξε όμως άριστος μαθητής που διακρινόταν για το ήθος, την επίδοση και την ευφυΐα του, αλλά και την αγιότητά του, αφού από τότε θαυματουργούσε. Ο γέρον Ιάκωβος διέπρεψε και ανέπαυσε χιλιάδες πιστών και ως πνευματικός πατέρας. Λόγω της απέραντης αγάπης του αφιέρωνε ώρες ατέλειωτες και ξενυχτούσε στη Θεία Εξομολόγηση. Μια παράδοση στον Όσιο Δαβίδ που συνεχίστηκε από το γέροντα Κύριλο και συνεχίζεται και σήμερα από το γέροντα Γαβριήλ. Προπαντός, ο γέρον Ιάκωβος εξομολογούσε με τον ιδιαίτερο εκείνο τρόπο που μόνο αυτός ήξερε, ώστε να φεύγουν οι άνθρωποι από το πετραχύλι του χαρούμενοι, ξελαφρωμένοι, πετώντας κυριολεκτικά. Πολλές φορές, εκεί που έκρινε αναγκαίο, ξεκλείδωνε τις καρδιές των ανθρώπων, λέγοντάς τους ο ίδιος τα αμαρτήματά τους, με σκοπό να συναισθανθούν οι άνθρωποι τις αμαρτίες τους, να νουθετηθούν και να οδηγηθούν στο Χριστό. Δεν είναι τυχαίο που απεδίμησε εις Κύριον ενώ εξομολογούσε ο κατεξοχήν πνευματικός πατέρας. Δίδασκε βέβαια και η θερματουργική του χάρις, επιτελούσε αναρρύθμιτα θαύματα εν ζωή, αποδίδοντας τα όλα στον Όσιο Δαβίδ και συνεχίζει πολύ περισσότερο και σήμερα να θαυματουργεί. Τα θαύματα επιτελούνταν και γιατί σπλαχνιζόταν τους ανθρώπους ο Άγιος της Αγάπης και έχινε για αυτούς καυτά δάκρυα προσευχόμενο στον Όσιο Δαβίδ και στον Θείο Ιωάννη, αλλά προπαντός για να φέρει αυτούς και τους γύρω τους σε κατάνοιξη και εμπιστοσύνη στη δύναμη του Θεού, ώστε να τους οδηγήσει σε νέα ζωή εν Χριστώ. Εδώ πρέπει να πούμε ότι τόση αγάπη κατά Χριστόν είχε και σε τέτοια ύψη αγιότητος έφτασε που μπορούσε να προσεύχεται συνεχώς επί ατελείωτες ώρες, ακόμα και επί 8-10 ώρες γονατιστός και δακρυρωώντας ασταμάτητα μπροστά στον Άγιό του, βρέχοντας το χαλάκι του που ακουμπούσε μέχρι να πάρει την πληροφορία ότι εισακούστηκε το αίτημά του, ότι σηκώθηκε απάνω παραδείγματος χάριν και περπατάει το αίτημα θάνατο στο νοσοκομείο παιδί του άμυρου εκείνου πατέρα που σχεδόν βράδυ έφτασε στον Όσιο Δαβίδ και του ζήτησε βοήθεια. Το παιδί για το οποίο οι γιατροί ομά του είπαν να ετοιμάσουν το φέρετρο. Και πάνω απ' όλα δίδασκε αυτή καθ' αυτή η παρουσία του γέροντος Ιακώβου, όχι μόνο όταν μιλούσε, αλλά και όταν σιωπούσε, ορώμενος μόνον και ουφθενγκόμενος, όπως είπε κάποτε σε συνέντευξή του ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος. Η παρουσία του στο προάβλιο της Μονής, η παρουσία του στο Αρχονταρίκι, στο Ιερό Εξομολογητήριο και προπαντός στη λειτουργική του ζωή, εκεί που απλούς και ταπεινός Ιάκωβος μετατρεπόταν στο μεγαλοπρεπή και ιεροπρεπή άρχοντα που υμνολογούσε δοξολογικά το Θεό, συλλειτουργώντας με αγίους και την παρουσία αγγέλων. Μετέτρεπε τότε τα επίγεια σε ουράνια και κατέβαζε τον ουρανό στη γη κυριολεκτικά. Ένα πανηγύρι
που σε μετέφερε για λίγο στον παράδεισο ήταν οι ακολουθίες με τον γέροντα Ιάκωβο και εξακολουθεί και σήμερα να ιερουργεί στο ουράνιο θυσιαστήριο, αλλά να παρίσταται και στο επίγειο. Γι' αυτό την ιερά μονή του Οσίου Δαβίδ δεν την εγκατέλειψε, αλλά και όπου τον επικαλούμαστε είναι παρόν μέχρι τα έσχατα της γης. Παρόν είναι σίγουρα και σήμερα ανάμεσά μας. Απαλλαγμένος πλέον από το ανθρώπινο σαρκείο, τρέχει παντού, εμφανίζεται ολοζώντανος, θαυματουργεί, νουθετεί, λύνει προβλήματα, οδηγεί στην αληθινή πίστη τον πεπλανημένο άνθρωπο της εποχής μας. Έμεινε τώρα η επίσημη αγιοκατάταξή του, γιατί όπως τόνισε κάποτε στον Άγιο Μόρφου και μου είπε να το μεταφέρω, αφού δεν μπόρεσε ο ίδιος να παρευρίσκεται τώρα εδώ μαζί μας, «Νεόφυτέ μου, μην ακούς λόγια και να ταπεινολογείς. Οι Άγιοι την τιμή τους και τη φυλαδίτσα τους την θέλουν και την εικόνα τους την θέλουν και την προσκύνησή τους. Όλα, παιδί μου, προσδόξαν Θεού. Στο λίγο χρόνο τώρα που μου απομένει θα προσπαθήσω να κάνω ζωντανά όσα είπα και μέσα από εμπειρίες ανθρώπων που τον γνώρισαν και μέσα από κάποιες ταπεινές δικές μας εμπειρίες. Θα παρακολουθήσουμε πρώτα τον πανιερότατο Μητροπολίτη Μόρφου, κύριο Νεόφυτο, να ερμηνεύει τη φράση «Με συγχωρείτε» που συνεχώς χρησιμοποιούσε ο γέροντας Ιάκωβος. Ενώ μιλούσε, παρενέβαλε συνεχώς τη φράση «Με συγχωρείτε». Κάθε πέντε προτάσεις έλεγε «Με συγχωρείτε, παρακαλώ, με συγχωρείτε». Οπότε κάποια μέρα, επειδή είχα το θάρρος σου, το ρώτησα, «Γέροντά μου, αυτό το «Με συγχωρείτε» που λέτε συνεχώς είναι μήπως κανένα τικ?» Μου λέει, «Και τι είναι αυτό το τικ?» Κανένα χούι που επαναλαμβάνεται. Πώς λέω εγώ συνεχώς λοιπόν. Και μου απαντά, «Όχι, παιδί μου, δεν ξέρεις εσύ. Εσύ βλέπεις αυτά που βλέπεις. Εγώ βλέπω και άλλα πράγματα που δεν βλέπουν οι πολλοί άνθρωποι, επειδή βλέπω με τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος. Και την ώρα που μιλώ, μπορεί ο συνομιλητής μου να με θαυμάσει, διότι ακούει που λέω για τον Άγιο Δαβίδ, που λέω για τον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο, που λέω για διάφορα, για εμφανίσεις αγγέλων και πειρασμών. Ενίοτε λοιπόν με θαυμάζουν και σκέφτονται και λένε, τι Άγιος άνθρωπος. Εγώ, παιδί μου, ξέρω ότι δεν είμαι Άγιος, αλλά στους ανθρώπους εκείνη τη στιγμή προκαλώ θαυμασμό και γι' αυτό αμέσως λέω, με συγχωρείτε. Δεν θέλω οι άνθρωποι να με θαυμάζουν. Υπάρχουν και μερικοί που κάνουν το αντίθετο. Ακούν αυτά που λέω και σκανδαλίζονται και λένε, τι χαζός είναι αυτός. Άκου τι μας λέει τώρα. Βλέπει Αγίους και Αγγέλους. Κανένας αλαφροίσκετος θα είναι. Και έτσι αυτοί με κρίνουνε και γι' αυτό πάλι λέω «Με συγχωρείτε». Γιατί γίνομαι αιτία μερικοί να σκανδαλιστούν. Γι' αυτό λέω συνεχώς «Με συγχωρείτε». Επειδή βλέπω διπλά, δηλαδή ο γέροντας μου περιέγραψε πώς ένας Άγιος βλέπει τους λογισμούς μας, τις επιθυμίες μας και τις αντιδράσεις μας και για αυτά που μας λέει. Γι' αυτό έλεγε συνεχώς «Με συγχωρείτε». Είχε μια συνεχή μετάνοια και όταν μετανοεί ζητά συγχώρεση. Ανήκουμε όλοι σε ένα σώμα. Είμαστε όλοι ορθόδοξοι χριστιανοί, σώμα Χριστού. Γι' αυτό δεν έλεγε ο γέροντας «Σε συγχωρώ που σκέφτεσαι έτσι, αλλά με συγχωρείτε». Δεν υποδείκνυε το λάθος του άλλου, αλλά το οικειοποιεί το ως δικό του λάθος. Διότι όλοι είμαστε μέλη του ενός σώματος της Εκκλησίας. Με το «Με συγχωρείτε» που έλεγε ο γέροντας, φανέρωνε τη συνεχή εσωτερική του γνήσια, καθημερινή και επιμελημένη μετάνοια, την αίτηση άφεση των αμαρτιών του, αλλά και τη μετάνοια και την αίτηση άφεση των αμαρτιών και των λαθών που έβλεπε στους συνανθρώπους του. Μια κατάσταση που έχουν όλοι οι Άγιοι. Με άλλα λόγια, ο γέροντας Ιάκωβος, για να δείξει αυτά που εμείς δεν βλέπουμε, τελείωνε με τη βαθιά μυστηριακή έκφραση «Βλέπω, παιδί μου, βλέπω». Η κυρία Ευστρατεία Εμμανουηλίδου, η μητέρα του γέροντος Γαβριήλ, έζησε πολλά θαυμαστά με τον γέροντα Ιάκωβο και πριν και μετά την γέμισή του. Θα ακούσουμε ένα που ολοζώντανος την παρηγόρησε σε μια δύσκολη ώρα. Το 2014 ήμουν εδώ στον Όσιο Δαβίδ και άκουσα τη φωνή του γέροντα. Άκουσα τη φωνή του και πετάχτηκα έξω στον μπαλκόνι, μισοκοιμισμένη, μισοξύπνια. Βγαίνω στον μπαλκόνι και ακούω να βηματίζει κάτω από τον μπαλκόνι γρήγορα και να λέει. Είχα στενοχωρηθεί όμως για κάτι εκείνη την ημέρα, πάρα πολύ είχα στενοχωρηθεί. Και ακούω το γέροντα να λέει: «Τις μισούσιν και αδικούσιν, Κύριε, συγχώρησον. Τις μισούσιν και αδικούσιν ημάς, Κύριε, συγχώρησον. 10 φορές, 15 φορές. Και εγώ να κάθομαι σαν ένα άγαλμα και να ακούω τη φωνή του και να θέλω να σκύψω και να μην μπορώ να σκύψω. Και μετά από λίγο χάθηκε η φωνή του. Ακριβώς απέναντι στους τάφους, κάτω στον μπαλκόνι εδώ. Κάθε φορά που βγαίνω έξω στον μπαλκόνι, νομίζω ότι θα ακούσω πάλι τη φωνή του».
Ο αγιορείτης μοναχός πατήρ Ακάκιος Καυσοκαλυβίτης, υποτακτικός του γέροντος Πορφυρίου, έζησε θαυμαστές εμπειρίες και με τον γέροντα Ιάκωβο. Αυτό που θα σας πω τώρα αποτελεί το επισφράγισμα και την επιβεβαίωση της αγιότητας του γέροντος Ιακώβου και αφορά την ημέρα της αποδημίασης Κύριων του Αγίου Ιακώβου. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ήταν πρωί της 22ης Νοεμβρίου, πάρα πολύ πρωί, και εγώ βρισκόμουν μαζί με τον γέροντα τον Άγιο Πορφύριο στο κελί του, γιατί τον ξενυχτούσα, τον γυροκομούσα, όπως είχαμε πει. Λοιπόν, πρωί-πρωί μας παίρνει ο αρχιγραμματέας της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου, ο οποίος ήταν και πνευματικό τέκνο του γέροντος Πορφυρίου, για να μας πληροφορήσει ότι ο γέροντας Ιάκωβος κοιμήθηκε. Μόλις το άκουσα αυτό, δεν άντεξα. Βγαίνω έξω από το κελί του γέροντα, γιατί με πήραν τα κλάματα εκεί στην είσοδο του κελιού και ακριβώς απέναντι από την είσοδο του ναού. Οπότε με πλησίασε ο ιερεμόναχος του κελιού και μου λέει: «Τι έπαθες και κλαις, τι έχεις?» Του λέω: «Να, κοιμήθηκε ο γέροντας Ιάκωβος.» «Ε, και κλαις», μου λέει. «Πλάνες είναι αυτά. Αφού ξέρεις ότι ο γέροντας Ιάκωβος σώθηκε, τότε γιατί κλαις?» Ταράχτηκα εγώ κάπως και έτσι θυμωμένος, ας πούμε, του λέω: «Καλά, και οι πρώτοι χριστιανοί δεν ξέρανε ότι σώθηκε ο πρωτομάρτυρας Στέφανος. Τότε γιατί επίησαν κοποτέν Μέγαν? Οι Άγιοι Απόστολοι δεν ξέρανε που πήγε η Παναγία μας. Τότε γιατί έκλαψαν πικρά για τον αποχωρισμό της?» Αυτό σκούνησε το χέρι έτσι περιφρονητικά, αλλά εκείνη την ώρα άκουσα τα παλαμάκια του γέροντα. Δεν είχε τη δύναμη εξαιτίας της ασθενείας του να φωνάξει δυνατά και χτυπούσε παλαμάκια όταν με καλούσε. Έτρεξα αμέσως μέσα. Ο γέροντας ήταν σιωπηλός και έτσι πέρασε λίγη ώρα, όπου εγώ ηρεμούσα μέσα σε εκείνη την πολύφθονη σιωπή του Αγίου Πορφυρίου, του γέροντος Πορφυρίου, και σε λίγο κοιτάζει προς εμένα και μου λέει με ένα ύφος σοβαρό, τονίζοντας μία-μία τις λέξεις: «Μη στεναχωριέσαι που μας έφυγε ο Ιάκωβος, γιατί τώρα πια πιο πολύ θα έχουμε τον Ιάκωβο. Ο Ιάκωβος έγινε πνεύμα και είναι παντού». Στο παντού άστραψε ένα λαμπρό λευκό φως μέσα στο δωμάτιο, τόσο λαμπρό που ακόμα και το φως του φυσικού ηλίου έμοιαζε μπροστά του σαν φως λιχναριού. Και μέσα σε αυτό το φως φάνηκε η λαμπρή μορφή του Αγίου Ιακωβού να μου χαμογελάει. Τότε η θλίψη μου μετουσιώθηκε αμέσως σε αναστάσιμη χαρά, όταν αργότερα πληροφορήθηκα ότι στην κηδεία του Οσίου Ιακώβου ο κόσμος έψαλνε τον Χριστό σαν αίσθη. Ήξερα το γιατί πολύ καλά, γιατί ο γέρον Ιάκωβος ο απλούς έγινε πνεύμα και ήταν μαζί τους, μεταδίδοντάς τους βιώματα αναστάσιμα. Λοιπόν, αυτό είναι η αγιότητα, αυτό είναι θέωση, γιατί ο Ιάκωβος που έγινε πνεύμα και ήταν παντού, ήταν πλέον κατά χάριν Θεός. Και τώρα τελειώνω με δύο πολύ μικρές ταπεινές δικές μας εμπειρίες από τις πολλές που ζήσαμε με την οικογένειά μας κοντά στο γέροντα Ιάκωβο στα τελευταία 9 χρόνια της επηγείου ζωής του. Το πρώτο είναι ο τρόπος που άρχισα προσωπικά να εξομολογούμε. Ένας αδερφός μου, σήμερα αγιορείτης μοναχός, μας πήγαινε συχνά στον Όσιο Δαβίδ, στο πιο κατάλληλο περιβάλλον, παροτρύνοντάς μας τη θεία εξομολόγηση. Αλλά καθώς η πρώτη φορά είναι πάντοτε δύσκολη, δεν το αποφασίζαμε. Ένα βράδυ που σκεπτόμουν πάλι την εξομολόγηση, πήγα και στάθηκα απέναντι από τον Άγιο Χαράλαμπο, όπου εξομολογούσε ο γέρον Ιάκωβος, και το δίλημα όπως κάθε φορά ήταν μεγάλο: ναι ή όχι. Πήγε 12 η ώρα τα μεσάνυχτα παλεύοντάς το, όταν είδα ότι έβγαινε ο τελευταίος από αυτούς που περίμεναν. Εκείνη τη στιγμή ένιωσα μια παλάμη στην πλάτη μου να με σπρώχνει με μεγάλη δύναμη, και άρχισα τότε τρέχοντας να κατεβαίνω τις σκάλες, τρέχοντας να ανεβαίνω τις άλλες και να μπαίνω στον Άγιο Χαράλαμπο. Δεν προλάβαινα πλέον να αμφιταλαντεύομαι και βρέθηκα μπροστά στον Άγιο του Θεού για την πρώτη εξομολόγηση. Είπαμε δέος όσα είχα να πω, και στο τέλος άκουσα τον παρηγορητικό λόγο που σαν μπάλσαμο έπεσε στην ψυχή μου: «Και τι φοβάσαι εσύ, παιδί μου, που είσαι από το νησί των Αγίων?» Εδώ εννοούσε την Κύπρο, τη γενέτειρά μου. Όταν επέστρεψα στο κελί που ήταν η δική μου, διαπίστωσαν μια αλλαγή. Το πρόσωπό σου έλαμπε και φαινόσουν ανάλαφρη και χαρούμενη, θυμάται ακόμα, αδερφός μου μοναχός. Ό,τι ακριβώς ένιωσα και εγώ μετά την εξομολόγηση στον Άγιο του Θεού, έτσι ένιωθαν και όλοι όσοι εξομολογούνταν κάτω από το πετραχύλι του. Αποκορύφωμα των εμπειριών μας, που φανερώνουν την αγιότητά του και το πώς δίδασκε η ίδια η παρουσία του και όλες οι πράξεις του, όπως και η λειτουργική του ζωή, είναι το πώς βίαινε ο ίδιος ο γέροντας όλα τα γιγνώμενα και λεγόμενα στις ακολουθίες, και πώς αυτό το βίωμα το μετέδιδε σε εισαγωγικά στους γύρω του, που ένιωθαν σαν να βρίσκονται για λίγο στον παράδεισο.
Συγκεκριμένα γιορτάσαμε με την οικογένειά μας την Ανάσταση στον Όσιο Δαβίδ τα τρία τελευταία χρόνια της ζωής του. Ζήσαμε τη Μεγάλη Πέμπτη τα πάθη του Χριστού και τα συγκινηθήκαμε την ώρα της αποκαθυλώσεως όταν ο γέρον Κύλιος διάβαζε το Ευαγγέλιο και ο γέρον Ιάκωβος κατέβαζε το σώμα του Χριστού από το Σταυρό. Το Μεγάλο Σάββατο ακούσαμε το «Ανάστα ο Θεός» όπως δεν το ακούσαμε ποτέ από τότε. Ποτέ έτσι από τότε. Και κορύφωση η νύχτα της Αναστάσεως, όταν ακούγαμε από το στόμα του το «Χριστός Ανέστη», έλεγες που η φωνή του από τα έγκατα της γης ανέβαινε στον ουρανό. Καταλάβαινες όσο είναι δυνατόν σε εμάς τους σχοϊκούς να καταλάβουμε ότι ο Χριστός Ανέστη από τον Άδη ανέβηκε ψηλά στους ουρανούς και μαζί με τον γέροντα Ιάκωβο και εσύ ανέβαινες από τον Άδη στα ουράνια. Από τότε, το 1989, 90 και 91, που ζήσαμε αυτά τα γεγονότα, δεν μπορεί να έρθει Ανάσταση που να μην αναβιώσουμε όσα ζήσαμε. Γράφτηκαν όλα στην καρδιά μας και στη μνήμη μας και μας συνοδεύουν. Και για να πάρουμε μια μικρή γεύση των λεγόμενων, ως κατακλείδα θα ακούσουμε τον ίδιο τον γέροντα Ιάκωβο να λέει «Το Χριστός Ανέστη». Και το πιο δε αγιέτο διάβη πάντως έρει και αεί και εις αιώνας τον αιώνο. Χριστός Ευχαριστούμε και την κυρία Μακρύ. Που μέσα στα πλαίσια του χρόνου που είχε, μόλις ελάχιστα τα υπερεύει, μας είπε πολύ με ταχύ ρυθμό βιώματα τα οποία όλους μας συγκινούν, υπαρξιακά, ψυχοσωματικά.